Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τον Τζούγκα. Είμαστε στο θέατρο εγκατάστασης, όπως έχουμε πει και την προηγούμενο μάθημα που κάναμε στην την εγκατάσταση και δείξαμε. Και ξεκινάμε από αυτό το σημείο να επεκτείνουμε και να βάλουμε τα βασικά πράγματα πάνω στο Τζούγκα CMS μας. Η τελευταία οθόνη της εγκατάστασης είναι αυτή που μας ζητάει ουσιαστικά να στηρίξουμε το Fakir Installation, το οποίο το κάνει αυτόματα με ένα κουμπί. Και έχει γίνει εγκατάσταση το Joomla μας. Λοιπόν, καταρχάς, η επίσημη ιστοσελίδα για να κατεβάσουμε το Joomla και ό,τι άλλο χρειαστούμε είναι το joomla.org. Κατευθείαν ένα μεγάλο κουμπί download. Μπορούμε να βρούμε τόσο την καινούργια έκδοση, την 1.6.3 το πλήρες πακέτο, την αναβάθμιση από το 1.6.2, αλλά παρακάτω υπάρχει η προηγούμενη έκδοση του Joomla, το 1.5, και όσοι θέλουν κάτι πιο σταθερό, γιατί η έκδοση 1.6 υπάρχει τελευταίους μήνες, οπότε ακόμα δεν είναι πλήρες αντιμέτρη κτλ. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στην ιστοσελίδα μας. Καταρχάς, το πρώτο βασικό πράγμα που πρέπει να δούμε είναι πώς μπαίνουμε στη διαχείριση. Υπάρχουν δύο απλοί τρόποι. Ένας είναι κατευθείαν από το μενού μας το εξεργάλει, που είναι Site Administrator, εδώ κάτω. Το άλλο είναι το Path, το οποίο είναι η διεύθυνσή μας. Τώρα, επειδή τρέχουμε τοπικά σε example, είναι localhost, Joomla, ή αν δεν έχουμε κάποιο φάκελο, Administrator. Ουσιαστικά τη διεύθυνση κάθετος Administrator. Και μπαίνει κατευθείαν το panel. Βάζουμε τον κωδικό μας. Και μπαίνουμε στη σελίδα διαχείρισης. Λοιπόν, κάποια βασικά πράγματα για αρχή. Για να δούμε στο πληροφορίες συστήματος, από την πρώτη επιλογή, Site System Information. Βλέπουμε πληροφορίες, παραδείγματος χάρη στην δύο σερβερ πάνω, την έκδοση της PHP που μπορεί να χρειαστεί. Κάτι αρκετά βασικό είναι τα δικαιώματα των φακέλων στο Directory Permissions. Άμα πάμε και είναι όλα πράσινα, τότε σημαίνει ότι τα δικαιώματα που έχουμε ορίσει είναι όλα σωστά. Αν δούμε κάποιο να είναι κόκκινο, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα ή κάποιο δικαίωμα δεν το έχουμε ορίσει σωστά. Εκεί πέρα, ανάλογα αν τρέχουμε σε Linux ή Windows Server, θα πρέπει να πάμε και να αλλάξουμε το αντίστοιχο δικαίωμα σε χρήστη ή σε εκτελέσιμο. Παραδείγματος χάρη τα αρχεία να είναι 644 σε Linux Server κτλ. Αν είναι κάτι άλλο που να μπορεί να μην το διαβάσει. Δεν ξέρω αυτό αν είναι γνωστό σε όλη την. Αν έχετε εργαστεί πάνω σε Server καθόλου. Όχι, απλά επειδή είμαστε σε workshop, ερωτήσεις και τα λοιπά που να κάνετε ελεύθερα για να συνεχίσουμε σωστά. Λοιπόν, η βασική διαχείριση του Joomla είναι χωρισμένη σε κάποια μενού. Το πρώτο έχει τα γενικά, το πίνακα διαχείριση, control panel. Το δεύτερο αφορά τους χρήστες και τα δικαιώματα. Τα μενού, το περιεχόμενο, τα άρθρα, ενότητες και ό,τι άλλο υλικό το βάλουμε μέσα. Τις διάφορες εφαρμογές και τις επεκτάσεις που μπορούμε να επεκτείνουμε την εγκατάστασή μας. Το πρώτο λογικά βήμα που θέλει να κάνει κάποιος μετά από αυτό είναι να περάσει τα ελληνικά ή κάποια άλλη γλώσσα. Για να βάλουμε τα ελληνικά, θα πάμε στη σελίδα της ελληνικής κοινότητας Joomla, joomla.gr. Πάντοτε στην αρχή σελίδα υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση για το Joomla, είτε το 1.6 κτλ. Δεν ξέρω, παράλληλα, αν θα με το κάνετε κι εσείς για να βάλουμε ζουμί και τη γλώσσα σε εγκαταστάσεις. Έχει εδώ τα περισσότερα. Και λέει, τα αρχεία της ελληνικής γλώσσας μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ. Είναι πάντα στην αρχική σελίδα του Joomla.gr. Υπάρχει κάποια ανακοίνωση ή κάποιο σημείο το οποίο αναφέρει πού θα κατεβάσετε το πακέτο της γλώσσας. Πατάμε, μας πηγαίνει στην σελίδα του Joomla Code και στην καρτέλα Files έχουμε
το ZIP ουσιαστικά περιέχει το πακέτο της γλώσσας, το οποίο κατεβάζουμε. Επιστρέφουμε στον πίνακα διαχείρισης και από την επιλογή επεκτάσεις extensions πάμε στο extension manager, την πρώτη επιλογή. Η πρώτη ακριβώς επιλογή είναι upload package file, που έχουμε γενικότερα κάνουμε εγκαταστάσεις πακέτων, plugins και διαφόρων πραγμάτων. Έτσι από εδώ κάνουμε εγκατάσταση και τη γλώσσα. Αναζήτηση. Επιλέγουμε το πακέτο της γλώσσας, το zip που κατεβάσαμε και πατάμε upload and install. Εφόσον έχει γίνει κάποια εγκατάσταση, θα βγάλουμε το αντίστοιχο μήνυμα ότι ήταν επιτυχής η εγκατάσταση. Τώρα, για να ορίσουμε και να αλλάξουμε τη γλώσσα στα ελληνικά, πάλι από τα extensions υπάρχει το language manager, την τελευταία επιλογή. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μέσα στα αγγλικά. Για να επιλέξουμε τα ελληνικά, μπορούμε να πατήσουμε εδώ πέρα στα αστεράκια. Μας δείχνει ποια είναι ουσιαστικά η default, η ορισμένη γλώσσα. Και περνάει στα ελληνικά. Εδώ μια προσοχή θα πρέπει να δείξουμε. Στη γωνία υπάρχει η επιλογή site αλλά και administration. Είναι ουσιαστικά οι δύο διαφορετικά κομμάτια του site. Είναι το site το εξωτερικό, αυτό που βλέπει ο επισκέπτης, και η διαχείριση. Τώρα βάλαμε τα ελληνικά σαν προεπιλεγμένη γλώσσα στο site. Θα τα πρέπει να τα βάλουμε και στο administrator. Αλλάζουμε αντίστοιχα και επιλέγουμε εδώ στα ελληνικά. Και έτσι βλέπουμε ότι έχει αλλάξει όλο το περιβάλλον χρήση μας στα ελληνικά. Μπορούμε να ξαναδούμε τα ίδια πράγματα της πληροφορίας συστήματος, πάντως χάρη εντάχει ότι είναι γράψιμο κτλ. Αντίστοιχα, έτσι μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θέλουμε να έχουμε στο site μας. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολυγλωσσικό site, παραδείγματος χάρη, θα περάσουμε κάποια άλλη γλώσσα. Και όχι αναγκαστικά να είναι στον διαχειριστή. Στον διαχειριστή μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα μας, αλλά στους επισκέπτες, δηλαδή στον ιστότοπο, θα έχουμε περασμένες και άλλες γλώσσες, σαν βασικές. Δεν ξέρω αν προχωράω πολύ γρήγορα πιο αργά. Καλά είναι, πάμε καλά. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε κάποιες γενικές ρυθμίσεις του CMS, του Joomla μας, που είναι από την αρχή, ιστότοπος, γενικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε την ονομασία. Είναι η ονομασία της ιστοσελίδας μας. Το εκτός δικτύου είναι μια επιλογή, αν θέλουμε να βγάλουμε προσωρινά για κάποια αναβάθμιση ή κάποια εργασία που κάνουμε πάνω στην ιστοσελίδα μας, θα το κάνουμε offline. Αν θέλουμε να το δοκιμάσετε, πατήστε ναι και πατήστε το αποθήκευση που έχει για να το πάρει. Επιστρέψτε στην καρτέλα που έχουμε την ιστοσελίδα, πατήστε ανανέωση και θα δούμε ότι έχει βγάλει την ιστοσελίδα προσωρινά εκτός λειτουργίας. Εμείς μέσα φυσικά μπορούμε να δουλέψουμε, να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε και όταν είναι όλα έτοιμα να ξανακάνουμε την ιστοσελίδα μας online. Από κάτω μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το μήνυμα και τα λοιπά, που θα βγάζουμε την offline. Λοιπόν, πιο κάτω υπάρχει η επιλογή του προκαθορισμένου κειμενογράφου. Εδώ πέρα, αργότερα με κάποιες επεκτάσεις, μπορούμε να περάσουμε παραπάνω κειμενογράφους. Ο κειμενογράφος ουσιαστικά είναι η επέκταση, το πρόγραμμα, με το οποίο ουσιαστικά γράφουμε τα άρθρα μας και το περιεχόμενο μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστεί το GCM, παραδείγματος χάρη για το Joomla, που είναι το πιο γνωστό. Μπορούμε να το περάσουμε και εδώ πέρα να βγάλουμε την επιλογή. Πάνω σε ποιο είναι το θέμα που δουλεύουμε σε όταν επεξεργαζόμαστε τα κείμενά μας και να ορίσουμε κάποιον προκαθορισμένο. Κάποιες άλλες επιλογές για το πόσα άρθρα θα εμφανίζονται σε κάθε κατηγορία, τη λίστα που λέει, και η ροή είναι το RSS που λέμε, το feed, πόσα άρθρα θα εμφανίζονται εκεί πέρα στο RSS από default. Εδώ πέρα τα δεδομένα περιγραφής. Μπορούμε να βάλουμε κάποια γενική περιγραφή, γιατί αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στα SEO και σε μηχανές αναζήτησης. Όταν ψάχνουν κτλ. Υπάρχει κάποιο κείμενο, κάποιες λέξεις κλειδιά, μετακείς κτλ. Μπορούμε να τις προσθέσουμε εδώ πέρα, λέξεων κλειδιών και δικαιώματα. Το καινούργιο που έχει βάλει το Joomla 1.6 είναι μπορεί να γράψει και την άδεια χρήσης που έχει το κείμενο που ουσιαστικά παρουσιάζει η σελίδα. Μπορεί να βάλουμε ένα Creative Commons.
άμα είναι το κείμενο σας αφήσατες. Οπότε κατευθείαν με κανείς αναζήτηση βρίσκει τι άδεια το κείμενο εκείνη τη στιγμή που διαβάζει. Στα δεξιά υπάρχουν οι επιλογές αυτές της ρυθμίσης SEO, που αν θα είναι ουσιαστικά οι διευθύνσεις της ιστοσελίδας φιλικά προς μηχανές αναζήτησης. Αυτό σημαίνει, θα δούμε λίγο πρακτικά. Άμα δείτε τη διεύθυνση πάνω, αυτόματα μεταφράζεται από το Joomla με κάποιο όνομα, using Pavla Joomla. Αυτό είναι ενεργοποιημένο και ουσιαστικά είναι πιο φιλικό για τις μηχανές αναζήτησης, γιατί είναι πιο εύκολα η μηχανή με τους Google να διαβάσει αυτό και να το βάλει στη λίστα της, παρά σου ένα μακρινάρι index.php38.κάτι κτλ, το οποίο δημιουργείται αυτόματα αν δεν το έχουμε ενεργοποιημένο. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και άλλες επιλογές εδώ πέρα, όπως και ρυθμίσεις cookie. Τώρα θα νομίζω δεν χρειάζεται να αναφερθώ περισσότερα. Λοιπόν, στη δεύτερη καρτέλα, γενικές λύσεις μας ακόμα στο σύστημα, είναι κάποιος κωδικός της εγκατάστασης, είναι κωδικός ασφαλείας. Αν δείτε γενικότερα, αν βάλετε το βελάκι πάνω από κάθε ουσιαστικά οτιδήποτε επιλογή, εμφανίζεται ότι στο κείμενο επιχειρηματικό για να καταλάβετε ακριβώς τι είναι. Υπάρχει το path που μπορούμε να ορίσουμε το πού θα μπαίνουν τα logs μας, οι καταγραφές ουσιαστικά από το Joomla. Και είναι η βοήθεια, αυτή τη στιγμή υπάρχει στα αγγλικά, άμα είναι πλάγια, άμα χρειαστούμε κάποια βοήθεια, ανοίγει το αντίστοιχο ας πούμε, βοηθητικό εργαλείο, tutorials μέσα και περιγράφει τα πάντα. Τώρα, κάποιες άλλες ρυθμίσεις, άμα θέλουμε ουσιαστικά, πρωτού βγάλουμε το site μας online ή άμα θέλουμε να σκάει για κάποιο λόγο, θέλουμε να δούμε πού είναι το λάθος, να ενεργοποιούμε την επιλογή του συστήματος απασαρμάτωσης. Ουσιαστικά εμφανίζεται διάφορο το κώδικα πιο εύκολα, ας το πούμε. Και ψάχνουμε εκεί πέρα να δούμε το λάθος που ακριβώς είναι και γιατί ας πούμε η ιστοσελίδα μας δεν εμφανίζεται σωστά. Μπορεί να κάτι έχει να πειραχθεί στον κώδικα. Πιο κάτω, επίσης σημαντικό είναι οι ρυθμίσεις προσωρινής αποθήκευσης, στο caching που λέμε. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό στο σύγχρονο web, γιατί επιταχύνει πάρα πολύ τις ιστοσελίδες. Γενικότερα συνιστάται να το έχετε ενεργοποιημένο, ωστόσο θα πρέπει να προσέξετε κατά κάποιο τρόπο αν θα βάλετε κάποιες επεκτάσεις να γίνονται, να αποθηκεύονται προσωρινά, άμα βάλετε κάποιες δυναμικού περιεχομένου επεκτάσεις. Τώρα, παραδείγματος τα άρθρα σας κτλ, που είναι στατικά και δεν αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο, γίνονται caching και έτσι επιταχύνεται η όλη διαδικασία. Δηλαδή, χρειάζεται κάθε φορά που συνδέεται ένα χρήστη στην ιστοσελίδα να ξαναπαράγει κάθε φορά ο server το περιεχόμενο, αλλά το τραβάει και δεχτεί να την πιάσει. Δεν ξέρω αν γίνω κατανοητό, να σα έχω μπερδέψει λίγο. Κάποιες επιλογές για τον server. Μπορούμε να ρίξουμε επίσης που θα είναι το temporary φάκελος. Πάρα πολλές φορές για λόγους ασφαλείας και αυτός και ο προηγούμενος φάκελος στα logs συνιστάται να γίνονται εκτός του κάθετος, ας πούμε, HT docs που έχουμε γενικότερα τα αρχεία για λόγους ασφαλείας και να μπορούν να μην διαβάζονται ουσιαστικά απ' έξω. Αν και αυτό τώρα κάποια λεπτομέρεια ασφαλείας. Επίσης σημαντικό που επιταχύνει την ταχύτητα της ιστοσελίδας μας και θα είναι καλό να ενεργοποιημένο είναι η συμπίεση GZ. Ουσιαστικά είναι μια είδους συμπίεσης της ιστοσελίδας με την οποία συμπιέζει το κώδικα και έτσι ουσιαστικά το μέγεθος που κατεβάζει ο χρήστης είναι αρκετά μικρότερο. Μπορούμε να ρυθμίσουμε την ώρα, τη ζώνη ώρας που ουσιαστικά το έχει στο σελίδα μας. Αρκετά βοηθητικό σε περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη από σερβερ που έχουμε πάρει στην Αμερική και εμείς είμαστε στην Ελλάδα, οπότε θέλουμε να παίξουμε τις διαφορές ώρες. Κάποιες ρυθμίσεις FTP, αν και συνήθως δεν χρειάζονται, είναι αν δεν έχουμε αυτοματοποιημένο σύστημα για να ανεβάζουμε αρχεία κτλ. Από δίπλα είναι οι ρυθμίσεις της βάσης και οι ρυθμίσεις για την αποστολή email που κάνει αυτόματο το σύστημα. Σε περίπτωση που παραδείγματος χάρη γράφεται κάποιος χρήστης στην ιστοσελίδα, οπότε στέλνονται κάποια email και προς το διαχειριστή και προς τον ίδιο χρήστη, την ενεργοποίηση του λογαριασμού του κτλ. Κατευθείαν η βασική ρύθμιση είναι το PHP mail, το οποίο συνήθως λειτουργεί ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα. Αν θέλουμε, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη λειτουργία mail να περνάει πάνω της χάρη μέσα από κάποιον server δικό μας SMTP, αν έχουμε κάποιον δικό μας λογαριασμό. Όπως πάνω της χάρη ρυθμίζουμε το mail μας στο Apple και τον Thunderbird
θα πρέπει να φεύγει μέσα από ένα SMTP server, γιατί σε έπαιρνα και δύο email της σελίδας. Αλλά γενικότερα το PHP email κάνει ουσιαστικά τη δουλειά που θέλει. Λοιπόν, και εδώ πέρα στο Joomla είναι στο 1.6, που είναι μια καινούργια επιλογή, που τα δικαιώματα. Δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι, ακόμη φυσικά ανόητο για τους περισσότερους χρήστες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στο Joomla 1.6 υπάρχουν δύο γρανάζια κατά κάποιο τρόπο. Πλέον υπάρχουν οι ομάδες χρηστών και υπάρχουν τα δικαιώματα. Σε συνδυασμό αυτών των δύο παράγει ουσιαστικά αυτό που μπορεί να δει και να κάνει ο κάθε χρήστης πάνω στην πλατφόρμα. Παραδείγματος χάρη εδώ είναι το puzzle, είναι ουσιαστικά τα δικαιώματα που έχει κάποιος που είναι τελείως έξω από την ιστοσελίδα. Ο guest αντίστοιχα σε άλλα CMS. Αφήσουμε, ουσιαστικά δεν ορίστηκε, ουσιαστικά δεν του λέει ότι δοθεί κάποια πρόταση στο τι θα κάνει. Ο guest δεν μας ενδιαφέρει να κάνει τίποτα από αυτά. Ας πάμε να δούμε, παραδείγματος χάρη, για να γίνει πιο κατανοητό, τους register, τους εγγεγραμμένους χρήστες. Παραδείγματος χάρη, σύνδεση στο τόπο, ουσιαστικά να συνδέεται στην ιστοσελίδα, βλέπουμε ότι επιτρέπεται. Από εκεί πέρα, οι υπόλοιπα πράγματα, επειδή δεν θέλουν να δώσουν δικαιώματα από την αρχή στους απλούς χρήστες, είναι πλευρές που δεν επιτρέπεται. Αν θέλουμε ουσιαστικά όμως να αλλάξουμε την ιστοσελίδα μας για να δώσουμε κάποια άλλα δικαιώματα στους απλούς χρήστες, μπορούμε να αλλάξουμε τα αντίστοιχα πράγματα. Αν τους δώσουμε προσβάσεις στις εφαρμογές μας, θα τους βάλουμε ότι επιτρέπεται. Ανάλογα με τι θέλουμε να φτιάξουμε στην ιστοσελίδα μας, αλλάζουμε τα δικαιώματα των χρηστών. Στο Joomla 1.5 αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε και ήταν πιο στάνταρ οριοθετημένα τα δικαιώματα. Πλέον αυτό μπορεί να γίνει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως πρακτικά. Λοιπόν, από τους χρήστες, η πρώτη επιλογή είναι η διαχείριση χρηστών. Θα την πατήσουμε λίγο ακόμα μέσα. Αυτή τη στιγμή λογικά έχει μόνο το δικό μας χρήστη που είναι ο υπερδιαχειριστής, ο admin. Ας φτιάξουμε έναν απλό χρήστη με την επιλογή νέο. Γενικότερα εδώ πάνω είναι το μενού με τις επιλογές που έχουμε. Ας φτιάξουμε ένα δοκιμαστικό χρήστη για να δούμε τις διαφορές. Test. Το όνομα σύνδεση ουσιαστικά είναι το username. Επίσης μπορούμε να βάλουμε test. Κωδικό 1234. Εκτός από βασικά στοιχεία του, μπορούμε να ορίσουμε κατευθείαν σε ποιο group ουσιαστικά ανήκει. Εδώ πέρα, αυτόματα η προεπιλογή είναι το εγγεγραμμένος χρήστης, ουσιαστικά ένας βασικός χρήστης. Αφού είναι να του δώσουμε και ό,τι άλλο δικαιώματα, μπορούμε να το κάνουμε administrator κτλ. Ας τον αφήσουμε σαν απλά εγγεγραμμένο χρήστη. Δίπλα επίσης υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις που είναι ειδικά για τον χρήστη, άμα πρέπει να σκάλει ο χρήστης σε κάποια άλλη χώρα κτλ. Αποθήκευση και κλείσιμο. Και έχουμε δημιουργήσει και το δεύτερο χρήστη. Αν πάμε να μπούμε στην ιστοσελίδα, αν θέλετε ανοίξτε την άδεια, την έχετε ανοιχτή σε μια καινούργια καρτέλα, από την αρχική, κάτω αριστερά υπάρχει η σύνδεση. Οπότε τώρα αν γράψουμε το κωδικό που έχουμε βάλει και το username, θα συνδεθεί κανονικά. Εκτός και αν έχουμε βάλει κάτι λάθος, ένα πρόβλημα. Ωστε. Πάω κάτι εδώ σε λάθος στις διάστασεις. Και συνδεθεί κατευθείαν σαν αυτό το χρήστη. Θα σου λέει και ο profile και τα λοιπά. Γεια σου, τεστ. Ας πάμε λίγο να αλλάξουμε αυτό το χρήστη, το τεστ, και του δώσουμε δικαιώματα manager. Διάφορες κατηγορίες. Ο δυνατότερος χρήστης είναι ο super διαχειριστής, super users, υπερδιαχειριστής στα ελληνικά. Από εκεί πέρα το επόμενο βαθμό που θα κάνω είναι ο administrator, που έχει λιγότερες επιλογές όσον αφορά τι μπορεί να κάνει πάνω στο σύστημά μας. Υπάρχει ο manager, ο publisher, editor, author και εγγεγραμμένος χρήστης. Όλες αυτές οι κατηγορίες ουσιαστικά έχουν παραπάνω δικαιώματα παραδείγματος χάρη. Το manager και ο administrator μπορεί να έχουν πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης, αυτό που βλέπουμε εδώ, και να αλλάζουν κάποια πράγματα στις ιστοσελίδες πάνω.
οι author-editor publisher μπορούν να συνδεθούν μόνο στο front-end, στη μάσκα ουσιαστικά της ζωής, και από εκεί να κάνουν κάποια παραπάνω πράγματα, ας πούμε, να γράφουν άρθρα που δεν έχει το δικαίωμα ένας απλός χρήστης να το κάνει. Ο publisher, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δημοσιεύει, να βγάζει, αποδημοσιεύει, ας το πούμε, άρθρα, να τα μετατρέπει και τα λοιπά, να τα διαγράφει. Ενώ ένας απλός, παραδείγματος χάρη, συγγραφέας μπορεί μόνο να γράφει. Και αυτές είναι κάποιες καλές επιλογές, θα θέλουμε να πάμε πολλές χρήστες ουσιαστικά μέσα στο CMS να δουλεύουν. Αν θέλετε, ας αλλάξουμε λίγο σε manager το χρήστη test, όχι τον admin. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο αποσύνδεση και ας δοκιμάσουμε να πούμε στη διαχείριση με το χρήστη manager, με το χρήστη test που είναι με δικαιώματα manager. Αυτομάτως, όπως βλέπετε, οι επιλογές μας έχουν περιοριστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μόνο προσθήκη άρθρων, κατηγορίες. Έχουμε κάποιες επιλογές για τις εφαρμογές, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πειράξουμε τα βασικά στοιχεία της ιστοσελίδας μας. Αυτά το κάνουν διαχειριστές και ο υπερδιαχειριστής. Απλά αυτό σαν γενικά ενδεικτικό των κατατάξεων ουσιαστικά που υπάρχουν στους χρήστες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Να συνδεθούμε λίγο πάλι με τον λογαριασμό του διαχειριστή. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, είναι η τρίτη επιλογή. Έχουμε διαχείριση άρθρων, κατηγοριών και πρωτοσέλιδων. Λοιπόν, ας πούμε στη διαχείριση κατηγοριών. Τώρα το Joomla, εφόσον έχουμε εισάγει το ενδεικτικό περιεχόμενο, έχει ήδη μέσα κατηγορίες, ουσιαστικά η βασική κατηγορία είναι η sample data. Από εκεί κάτω, αυτό είναι το εικονιδιάκι ουσιαστικά, δείχνει ότι είναι υποκατηγορία. Αντίστοιχα, δηλαδή το extensions είναι μια κατηγορία που βρίσκεται μέσα στο Joomla που δεν βρίσκεται μέσα στο sample data άρθρων. Εδώ πέρα, ουσιαστικά είναι κατηγορίες που μπορούμε να οργανώσουμε το περιεχόμενο. Στα άρθρα που θα γράψουμε, τα κείμενα, ας το πούμε έτσι. Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε ή να τοποποιήσουμε κάποια, να φτιάξουμε μια καινούργια κατηγορία. Και ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει, ας πούμε, υπολογιστές, αυτοκίνητα, μια κατηγορία, ας πούμε, για κάποια κείμενα που θα βάλουμε. Αυτή η δεύτερη επιλογή της ευδόνυμο είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως για τις ρυθμίσεις SEO, για τις μηχανές αναζήτησης. Είναι αυτό το μικρό σχετικά κειμενάκι που θα μετατρέψει την ιστοσελίδα ώστε να είναι φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Παραδείγματος χάρη. Εδώ πέρα βασικά δεν παίρνουν κενά αυτό το όνομα και είναι. Μπορούμε να βάλουμε εντάξει, υπολογιστές. Εδώ μπορεί να είχαμε υπολογιστές, ας πούμε, 2001, παύλα 2002. Λοιπόν, στην επόμενη επιλογή είναι αν θα μπει αυτή η κατηγορία, αυτός ο φάκελος, κάτω από κάποιον άλλο φάκελο. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή το έχουμε σαν κεντρική κατηγορία, οπότε το βάζουμε χωρίς γονικό. Η κατάσταση, άμα θα είναι ενεργοποιημένο σε κάποιο δημοσιευμένο, θα αφήνουμε. Λοιπόν, η πρόσβαση, αυτά τα επίπεδα πρόσβαση που ανέφερα προηγουμένως, είναι αν θέλουμε απλά να είναι γενικότερα σε όλους τους απ' έξω προσβάσιμο, μόνο σε εγγεγραμμένους. Το special είναι στους ειδικούς χρήστες, δηλαδή διαχειριστές κτλ. Μόνο αυτοί που βλέπουν. Και το Custom Access λέτε μια καινούργια επιλογή στο Joomla 1.6 που αφορά περισσότερο επιλογές καταστήματος. Αν θέλουμε μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και αυτό και να δίνουμε και σε κάποιους εγγεγραμμένους ουσιαστικά χρήστες να το βλέπουν και αυτό. Αλλά τώρα και επειδή θέλαμε να φτιάξουμε ένα πλοφάκι, να το βάλουμε πάλι και να μπορούν να το δουν όλοι. Πέρα από τα δικαιώματα που ανέφερα προηγουμένως, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, αλλά το καλύτερο είναι να τα αφήνουμε βασικά. Εδώ είναι αρχή. Μπορούμε να βάλουμε μια περιγραφή για την κατηγορία μας. Στα δεξιά υπάρχει η επιλογή, αν θέλουμε να φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, εκτός από τον εαυτό μας. Μπορούμε να επιλέξουμε δηλαδή κάποιον άλλο χρήστη. Κάποιες βασικές επιλογές. Όταν θα συνδέσουμε αυτή την κατηγορία για να εμφανιστεί, τι εμφάνιση, τι τρόπο εμφάνιση θέλουμε να έχουμε, είναι αυτή η συνειδητοποίηση που αναφέρουμε.
είναι ιστολόγιο ή λίστα. Οι διαφορές σε αυτά τα δύο, το ιστολόγιο ουσιαστικά εμφανίζει τα κείμενα το ένα μετά το άλλο σαν μπλοκ ουσιαστικά. Ενώ η λίστα εμφανίζει τα κείμενα σε λίστα κατηγοριοποιημένα όμως. Δεν έχει το πολύ το κείμενο όπως είναι στα μπλοκ που φαίνεται ουσιαστικά όλο. Δεν ξέρω αν καταλάβω τη διαφορά. Σας μπέρδεψα. Οκ, συνεχίζω. Λοιπόν, κάποια εικόνα μπορούμε να βάλουμε για να φαίνεται στην κατηγορία μας. Κάποια σημείωση. Και εδώ πέρα είναι πάλι αυτές οι περιγραφές που αφορά τις μηχανές αναζήτησης, τις λέξεις κοιλιά κτλ. Ή μπορούμε να προσθέσουμε και κάποιον αρθρογράφο αυτού του περιεχομένου. Λοιπόν, αποθήκευση και κλείσιμο. Τώρα θα το έχει εμφανίσει στη δεύτερη σελίδα, μα πάμε, στο τέλος. Η κατηγορία μας είναι ενεργοποιημένη και έχει επίπεδο πρόσβασης γενικό. Λοιπόν, τώρα ας φτιάξουμε ένα άρθρο για να βάλουμε μέσα στην κατηγορία, ένα περιεχόμενο. Πηγαίνουμε είτε από το περιεχόμενο διαχείριση άρθρων, είτε ουσιαστικά είναι αυτή η καρτέλα άρθρα. Πάλι εκεί στο νέο. Εδώ ουσιαστικά εισάγουμε το περιεχόμενό μας. Βάζουμε, ας πούμε, ένα τύπο. Επίσης, το ψευδόνυμο είναι τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό καλύτερα, αν και οι μηχανές αναζήτησης πλέον διαβάζουν ελληνικά, γενικότερα υπάρχει κάποιο σύστημα να το κρατάτε στα αγγλικά, στις λέξεις. Κάτι πιο απλό, τώρα πώς να το πω. Όπως εδώ, ας πούμε, Super PC, αντίστοιχα να είναι κάπως έτσι, κάτι μικρό, ας το πούμε, κάτι εύκολο, όχι μακρινάρι, κάτι φιλικό προς μηχανές αναζήτησης. Λοιπόν, κατηγορία. Επιλέγουμε την κατηγορία που μόλις φτιάξαμε. Κατάσταση να αναφέρει κάποιο λειτουργείο είναι να είναι δημοσιευμένο, αδημοσίευτο φυσικά απενεργοποιημένο, αρχιοθετημένο άμα θέλουμε να το βάλουμε στο αρχείο και από εκεί πέρα να μεταφερθεί στα απορρίμματα. Δημοσιευμένο. Λοιπόν, προσβάσεις κτλ. Τα αφήνουμε πάλι έτσι. Η επιλογή πρωτοσέλιδο είναι ουσιαστικά το αν θα εμφανίζεται αυτό το άρθρο και στην πρώτη σελίδα του Joomla. Δηλαδή θα εμφανίζεται στην μέρη δημοσιευμένο και θα εμφανίζεται με στην κατηγορία που φτιάξαμε, αλλά αν θέλουμε να εμφανίζεται και στην αρχική σελίδα, πάρουμε αυτή την επιλογή σε ναι. Εδώ πέρα στη γλώσσα μπορούμε να επιλέξουμε ότι αυτό το κείμενο αντιστοιχεί σε όλες τις γλώσσες, μόνο στα αγγλικά, αν έχουν περάσει και άλλες γλώσσες, ας πούμε μόνο στα ιταλικά κτλ. Γράφουμε το κείμενό μας. Υπάρχουν διάφορα κουμπιά παραδείγματος για να εισάγουμε κάποια εικόνα. Αντίστοιχα, κάποιες επιλογές δημοσίευσης, άμα θέλουμε να αλλάξουμε το χρήστη ο οποίος έγραψε ουσιαστικά το άρθρο, κάποιο ψευδόνυμο αντί να φαίνεται το όνομα του χρήστη, μπορεί να βάλουμε, ξέρω το βίντεο του Μπάμπης, που ξέρει το έγραψε. Η ημερομηνία δημιουργίας είναι πότε δημιουργήθηκε το άρθρο. Μπορούμε να το αλλάξουμε για να το βάλουμε πιο μετά ή πιο πριν. Επίσης, κάτι σημαντικό εργαλείο είναι η έναρξη και το τέλος δημοσίευσης. Μπορούμε να βάλουμε και να φτιάξουμε σήμερα ένα άρθρο που να θέλουμε να δημοσιευτεί μετά από μια εβδομάδα. Μετά από μια ιστοσελίδα, να μου χάρη του καταστήματό μας και θέλουμε να βγάλουμε μια προσφορά μετά από μια εβδομάδα. Βάζουμε ουσιαστικά να ξεκινήσει να εμφανίζεται μια εβδομάδα μετά, όπως και να τελειώσει μετά από δύο εβδομάδες. Αντίστοιχα. Βάλουμε, ας πούμε, 5 με 13. Αυτές είναι κάποιες επιλογές για το άρθρο. Τα περισσότερα από την αρχή έχει χρήση γενικής ρύθμισης. Μπορούμε να το κάνουμε ουσιαστικά override παράκαψη και να ορίσουμε για το συγκεκριμένο άρθρο τι θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, άμα θέλουμε να εμφανίζεται ο τίτλος, αυτό είναι κάτι απλό. Άμα θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να εμφανίζεται το αρθρογράφος. Μπορούμε να μην θέλουμε καν, να μην βγάζει καν το όνομα κάποιου. Και στο τέλος πάλι έχει αυτές τις περιγραφές που βάζουμε για τις μηχανές αναζήτησης, κάποια γενική περιγραφή, λέξεις κλειδιά, τα δικαιώματα του περιεχομένου και αποθηκεύουμε το άρθρο. Άμα πάμε στην τελευταία σελίδα,
θα το έχει βγάλει. Βλέπουμε, επειδή το βάλαμε να φαίνεται και στο πρώτο σέλιδο, έχει δει και αυτό το μπλε κονίδιο που μας δίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει και στην πρώτη σελίδα. Άμα κάνουμε ανανέωση στην πρώτη σελίδα μας, θα δούμε. Κανονικά ότι το έχει βγάλει, αλλά μάλλον είναι πολλά. Να δούμε λίγο, να το πάμε πάνω. Λοιπόν, στα άρθρα, πρώτο σέλιδο. Πάμε στην τρίτη καρτέλα. Εδώ εμφανίζει ποια άρθρα ουσιαστικά εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα μας. Τώρα, επειδή ήταν τελευταίο, το βάλει στην επόμενη σελίδα. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε, παραδείγματο χάρη, κάποια ή να το μεταφέρουμε προς τα πάνω. Θα σκλείσουμε, παραδείγματο χάρη, το upgrade εδώ πέρα. Οπότε, λογικά, όταν έχει 4. Ναι, πέρα. Ωστόσο, και κάτι στην αρχική. Ουσιαστικά μέσα από την επιλογή είναι τα άρθρα, τα κείμενα που έχουμε κατηγορήσει και τα άρθρα από το σέλιδο που είναι όσα κείμενα θέλουμε να εμφανίζονται και στην αρχική μας σελίδα. Λοιπόν, τώρα κάποιες ρυθμίσεις για το μενού μας. Από το μενού, διαχείριση μενού, μπορούμε να δούμε όλα τα μενού που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Φυσικά τα βγάζει και από το κάτω κατευθείαν. Το main menu είναι η προεπιλογή, το αστεράκι που έχει. Υπάρχει και η γενική διαχείριση που βλέπουμε όλα τα μενού και τι έχει μέσα, πόσες επιλογές έχει το κάθε μενού. Παραδείγματος χάρη το About Joomla, το οποίο ουσιαστικά εδώ πέρα έχει 87 επιλογές αυτή τη στιγμή πάνω. Οι οποίες δεν φαίνονται μέσα. Αλλά άμα πατήσουμε παραδείγματος χάρη τη δεύτερη επιλογή, Using Joomla, θα εμφανίσει τις παρακάτω επιλογές. Ας φτιάξουμε εμείς ένα καινούριο μενού για να βάλουμε ουσιαστικά να εμφανίζεται αυτή η κατηγορία και το άρθρο που φτιάξαμε προηγουμένως. Λοιπόν, θα το έχει βγάλει και εδώ πέρα, άμα θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, όταν λέμε βασικά μενού, ίσως δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, είναι ουσιαστικά αυτές οι επιλογές εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα μενού το About Joomla και όλες τα κουμπιά ουσιαστικά είναι συνδυασμένα μαζί. Έχουμε φτιάξει το μενού μας και τώρα θέλουμε ουσιαστικά να φτιάξουμε ένα κουμπί μέσα στο μενού που θα εμφανίζει το άρθρο μας και την κατηγορία μας. Πάμε και φτιάχνουμε ένα καινούριο στοιχείο. Από την πρώτη επιλογή μας βγάζει όλα τα διαθέσιμα επιλογές που ουσιαστικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάποια σύνδεση, κάποια επαφή, contact που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, σε πηγές συνδύσεως, σε κάποια likes. Μπορούμε να κάνουμε κάποιο εξωτερικό URL, ένα κουμπί που θα οδηγεί σε κάποια άλλη σελίδα, το στοιχείο μας, κάποιο κουμπί που θα πηγαίνει σε κάποιες αυτές τις επιλογές. Ουσιαστικά εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να πάμε να κάνουμε είτε το άρθρο είτε την κατηγορία μας. Μπορούμε παραδείγματος χάρη να συνδέσουμε το κουμπί αυτό με να πάμε τον κατάλογο κατηγοριών παραδείγματος χάρη. Τίτλος μενού. Αντίστοιχα κάποιο ψευδόνιμο κτλ. Μπορούμε να βάλουμε σημειώσεις. Μας βγάζει και το αντίστοιχο link το οποίο θα δημιουργηθεί. Και έχουμε δημιουργήσει ένα μενού. Ωστόσο, αυτό δεν είναι από μόνο του παρκές για να εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας. Το μενού ουσιαστικά είναι ένα. Είναι μεν αυτό το κουμπί, αλλά χρειαζόμαστε να φτιάξουμε ένα module, ένα ένθεμα ή ένα block αλλιώς που λέγεται, το οποίο να πει ότι αυτό το μενού θα βρεθεί σε αυτή τη θέση που έχουμε φτιάξει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή το μενού About Joomla είναι δηλωμένο ότι είναι σε αυτή τη θέση. Για να το κάνουμε αυτό, πάμε στην επιλογή ενθέματα, που είναι τις επεκτάσεις, διαχείριση ενθεμάτων. Λοιπόν,
δημιουργούμε ένα νέο. Και τώρα, επίσης εδώ έχει αντίστοιχες επιλογές. Τι είδος ουσιαστικά θέματος block θέλουμε να φτιάξουμε στο Joomla μας. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να πάμε και να συνδέσουμε το block με ένα μενού. Εδώ πέρα που λέει επιλέξτε θέση, μας βγάζει όλες τις πιθανές θέσεις στο template που έχουμε ουσιαστικά. Όλα τα template είναι χωρισμένα σε κάποιες θέσεις. Βέβαια, ξέρετε, αυτό είναι το position 1. Ακριβώς πιο κάτω, το επόμενο μενού μπορεί να είναι το position 2. Εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, στην αρχική, που βλέπουμε έχει πολλές φίλες, όλοι αυτοί ασχολούνται με το position 1, 2, 3 κλπ. Οπότε του λέμε, φτιάξε ένα module που στη θέση 2 θέλω να τραβήξεις το μενού αυτό που φτιάξαμε εκεί, με αυτά τα κουμπιά κτλ. Δεν ξέρω αν γίνεται πολύ μακρινάρια, αν σας έχω χάσει λίγο στο πώς πηγαίνει η διαδρομή. Ουσιαστικά το ένα συνδέει το άλλο, είναι αυτόνομο, είναι τα άρθρα, είναι το περιεχόμενο. Από εκεί πέρα έχουμε τα μενού, τα οποία ουσιαστικά είναι τα κουμπιά, ας το πούμε πιο απλοϊκά. Τα κουμπιά μπορούν να αρχίσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορούν να τα βάλουν να εμφανίσουν κάτι άλλο, μπορούν να τα βάλουν να εμφανίσουν περιεχόμενο, τα άρθρα μας. Και από εκεί πέρα υπάρχουν οι θέσεις, τα ενθέματα ουσιαστικά, τα οποία τους πάνω στο template, το οποίο τους λέμε σε αυτή τη θέση πήγαινε και εμφάνισέ μου ένα μενού. Ή ένα άρθρο κατευθείαν. Ό,τι θέλουμε εμείς. Τώρα επειδή φτιάξαμε ένα μενού, μας λέει και πού βρίσκεται η κάθε θέση. Να τα δούμε όλα. Να το βάλουμε αριστερά από εδώ. Σε position 4. Επίσης έχει διάφορες επιλογές άμα θέλουμε πότε να εμφανιστεί κλπ. Σε αν θέλουμε να παίζει μόνο σε κάποια γλώσσα, κάποιες σημειώσεις, κάποιες επιπλέον επιλογές. Πού θα εμφανίζεται αυτή η θέση, αυτό το έθεμα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βλέπουμε όλα τα μενού που υπάρχουν. Και να επενεργούμε σε όλες τις ιστοσελίδες. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που φτιάχνουν ουσιαστικά αυτή η εμφάνιση μενού, αυτό το έθεμα, θα εμφανίζεται όταν πατάνε όλα αυτά τα κουμπιά. Που πήγε να απαντήσω ότι σε οποιαδήποτε επιλογή αυτό το έντομα θα εμφανίζεται. Μπορεί εμείς, να το κάνουμε πιο απλό, ας το πούμε, να εξηγήσω καλύτερα, βλέπουμε τις διάφορες επιλογές και θέλουμε αυτό το Super PC, ας πούμε ότι είναι ένα ένθεμα. Εμείς μπορούμε να έχουμε εδώ μια προσφορά σου για υπολογιστές. Και να έχετε εδώ μια κατηγορία που είναι υπολογιστές, 1, 2, 3, ενώ εδώ να έχουμε για μηχανάκια. Οπότε βάζουμε αυτό το ένθεμα να εμφανίζεται μόνο όταν πατάμε αυτά τα κουμπιά. Που είναι ουσιαστικά αυτή η επιλογή εδώ πέρα. Αντί για άλλες σελίδες, μόνο στις επιλεγμένες. Και ας πούμε ότι το site map παραδείγματος χάρη, από το main menu, θα πενεργοποιούμε. Οπότε όταν πατήσουμε απ' έξω το site map, το ένθεμα που έχουμε φτιάξει και θα εμφανίζει αυτό το πράγμα που θα εμφανίζει, δεν θα το εμφανίζει. Είναι μάλλον λίγο μπέρδεμα έτσι όπως ακούγεται, αλλά είναι αρκετά εύκολο. Απλά πρέπει να ξεχωριστούν ουσιαστικά οι κατηγορίες των πραγμάτων που έχουν. Επίσης κάτι βασικό, να δούμε λίγο τα πρότυπα, είναι το template από τις επεκτάσεις, διαχείριση προτύπων, να το πατήσουμε. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές καρτέλες, υπάρχουν τα ήθη και τα πρότυπα. Ουσιαστικά το template σαν αυτόνομο είναι αυτό που λέμε πρότυπα. Και εμφανίζει εδώ πέρα το κάθε ένα. Τα ήθη που έχει στην προηγούμενη καρτέλα είναι ουσιαστικά υποεμφανίσεις του ίδιου template. Παραδείγματος χάρη έχουμε το πις που μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα, αυτό να έχουμε το μπλε, το κόκκινο κλπ. Αλλά είναι το ίδιο template. Και επιλέγουμε το ποιο θέλουμε να εμφανίζεται. Πρέπει να κάνει για να αλλάξουμε.
Ή βασικά, ας κάνουμε και λίγο κάτι ακόμα στις επιλογές πάνω. Έχει, αν θέλουμε να κάνουμε προεπισκόπηση των θέσεων. Ας πατήσουμε ένα ενεργοποιημένο, αποθήκευση και κλείσιμο. Και άμα κάνουμε ανανέωση σελίδα, μας βγάζει την επιλογή προεπισκόπηση. Από εδώ πέρα, να την ανοίξουμε σε καινούργια καρτέλα, μπορούμε ουσιαστικά να δούμε την ιστοσελίδα μας με το αντίστοιχο template, χωρίς να το ενεργοποιήσουμε καν. Λέμε το ζώο περιπτήσει πώς έχει γίνει και τις θέσεις των θεμάτων που έλεγα πριν. Αυτό το template δεν έχει πολλές, σας ανοίξω πέντε ένα άλλο. Το δεύτερο. Εδώ πέρα πώς έχει αλλάξει. Και βλέπω παραδείγματι εδώ είναι το position 7. Αυτό είναι το Beach Fruit. Για να εμφανίσουμε παραδείγματι το μενού που κάναμε, ας πάμε λίγο πίσω. Πηγαίνετε λίγο στα ύφη και επιλέξτε το fruit shop, το αστεράκι για να γίνει το default. Άμα κάνετε μια ανανέωση, θα το αλλάξει σε αυτό. Λοιπόν. Τώρα, θέλουμε να βάλουμε το μενού. Οπότε, να πάμε στην position 7, στη θέση 7, και να συνδέσουμε και πάλι το μενού που φτιάξαμε. Πάμε ξανά στο μενού μας, στους υπολογιστές. Βασικά λάθος, το συγχωρείτε, στα θέματα. Έχει και πολλά demo αυτή τη στιγμή. Να δούμε αυτό που φτιάξαμε. Και του λέμε να εμφανιστεί στο position 7. Τώρα, πάνω σε κάτι που ήδη είναι ενεργημένα και άλλα θέματα σε αυτή τη θέση, μπορούμε να βάλουμε και το σε ποια θέση θα εμφανιστεί. Οπότε, εμείς θα το βάλουμε πάνω από το above. Επίσης, να, να δούμε πιο γρήγορα κάποιες θέσεις, από το να ψάχνουμε όλα τα θέματα, έχετε διάφορα φίλτρα εδώ πέρα πάνω, άμα είναι ενεργοποιημένο κλπ. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε position 7 και να δούμε ποια θέματα είναι ενεργοποιημένα σε αυτή τη θέση. Τώρα το βάλαμε πρώτο, οπότε λογικά με το που θα κάνουμε ανανέωση κτλ. Είναι εμφανιστεί το υπολογιστές. Τώρα για να αλλάξουμε ουσιαστικά αυτό το μενού, και να βάλουμε όμως το δικό μας που φτιάξαμε, αυτό δηλαδή πριν ίσως δεν το έδειξα. Γιατί τώρα άμα έβαλα το ίδιο μενού σύνδεσα στο ίδιο μόντου. Άμα έβαλα το ίδιο. Από εδώ την επιλογή μενού, επιλέγουμε ποιο μενού θέλουμε να συνδέσουμε σε αυτό το έργο μας. Οπότε βάζουμε το δικό μας τους υπολογιστές. Ουσιαστικά εμφανίζει το κουμπί που κάναμε. Και άμα πατήσουμε το κουμπί, θα μας εμφανίσει την επιλογή που θα μαθημάσει που θα βάλει κατηγοροποίηση των κατηγοριών. Οπότε μας βγάζει τις κατηγορίες που έχει πάνω αυτή τη στιγμή στο σελίδο μας σε λίστα. Τώρα, κάποιες άλλες σελίδες που μπορεί να δείτε πάρα πολλά πρότυπα, αν θέλετε για να αλλάξετε την εμφάνιση, είναι το joomla24.com. Θα έχει πάρα πολλά δωρεάν template. Το βασικό είναι εδώ πέρα στις περιγραφές που λέει να είναι συμβατό με τις εκδόσεις. Θα μου σκέφτε συμβατό με την γυναίκα του Joomla 1.6. Κάποια άλλα όμως μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι πιο παλιά, 21.5 παραδείγματος χάρη. Αυτά δεν θα παίζουν δυστυχώς στην κοινωνία.